Good morning, Vietnam! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year. Ναι. Το Λάκη. Ναι. Βρε, πώς το Λάκη. Ποιος? Ο Κωνσταντίνος, ρε. Α, ο Κωνσταντίνος. Ναι, βρε, τι κάνεις, ρε ψυχή, πώς τα περνάς. Συγγνώμη, για θυμίστε μου κάτι, εμείς οι δυο δεν είναι που δεν μου μιλούσατε. Με τη χαρά που έχω εγώ τώρα, Αποστόλη μου, μέχρι και στην Τανίση θα μιλούσα. Να σου πω, Κωνστακή, τα κοπανίσαμε πάλι, αγόρι μου. Άντε, βρε, άντε, βρε, αν και με τόσο χαρμόσυνα νέα θα έπρεπε να το τσούξουμε για τα καλά. Αλλά εγώ, ξέρεις, το έχω κόψει, δεν πίνω πια. Ναι, ναι. Πριν από λίγο κατέβασα τη μάνα της δικιάς σου στο σταθμό Λαρίσης και μου είπε ότι το παιδί είναι δικό μου. Ποιο παιδί, παιδί μου? Το παιδί από την Κρήτη που το λέγανε Θωμά. Ποιο παιδί είναι, Τόλι? Της Μαρίνας, το παιδί με πατέρας, Τόλι μου. Πατέρας είμαι. Εντάξει, αγόρι μου, πατέρας είσαι. Μην κάνεις έτσι. Στραβάδια! Τόλι. Τόλι. Τόλι, μ' ακούς? Εσείς. Άκουσα κινητό ή μου φάνηκε? Ιδέα σας, κύριε αντιπάσχιστα. Ιδέα μου! Ακούστε κι άλλη μια ιδέα για να έχουμε καλές εξηγήσεις. Αν δεν μου πείτε ποιο κινητό ακούστηκε. Μα εδώ μέσα δεν υπάρχουν κινητά, κύριε αντιπάσχιστα. Ποιος μίλησε? Εγώ. Εσύ, μωρή καρδιτσιώτησα. Εσύ, ε! Για πες μου, αγόρι μου, ήταν δικό σου το κινητό? Όχι! Όχι, λαβέτη μου, όχι! Εντάξει, ρε. Μήπως ήταν δικό σου, παιδί μου? Όχι, κύριε Δροστά! Σε ποια γλώσσα απαντάς, ρε? Δεν σε καταλαβαίνω πάλι! Όχι, κύριε Δροστά! Πέσα, κύριε! Να βγάλεις πετρέλαιο! Σε ευχαριστώ, λεβέντη μου. Εσύ μήπως ήταν δικό σου, παιδί μου? Όχι, κύριε Δροστά! Όχι, κι εσύ! Κι αν ήταν, τέλος πάντων! Δηλαδή, μόνο του φύτρωσε το κινητό, είμαι τρελός εγώ! Ακούω κινητά σαν τη Ζαντάν, ποιος είμαι, ρε! Μήπως ήταν δικό σου το κινητό, παιδί μου? Όχι, για πες, παιδιά, μια στιγμή. Παιδιά, συνεννήσουμε. Δεν είμαστε και στο στρατό, έτσι. Απαντήστε, παιδιά, απλά. Πώς είσαστε με το φίλο σας? Για πες με εσύ, βρε κοπέλα μου. Για πες με εσύ, μου σχανατρεμένη φαίνεσαι. Μήπως ήταν δικό σου, παιδί μου, το κινητό? Όχι, κύριε Ανθιπασπιστά. Το κρατάει ο κύριος Ανθιπασπιστής το κινητό. Υποθέτω ότι εσύ το έχεις για έκτακτες περιπτώσεις. Δεν ακούσεις για το δικό σου? Εσύ το έχεις σαν να σμίσεις. Στα σύνορα μπαίνουν οι Τούρκοι, ειδοποιείς την Ασβέν, τον Ευαγγελάτο. Ε, μπράβο, λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για πέστε μου εσείς, παιδιά. Κανείς δεν απαντάει. Κανείς, ε. Το σιδεράτο δεν το ρωτήσατε, κύριε Αντιπασουστά. Να πλένεις το στόμα σου όταν μιλάς για το σιδεράτο. Συνεννοηθήκαμε! Ο σιδεράτος είναι αξιολόγο άτομο. Είναι σοβαρός άνθρωπος ο σιδεράτος. Είναι της τηλεόρασης, ρε. Δεν σαν και εσάς, καράβλακοι, που σας φέραμε εδώ και μας έχετε αναστατώσει. Λοιπόν, δεν μιλάει κανείς, ε. Κανενός δεν ήταν το κινητό. Μπαλάσκες, εξάρτηση πλήρη, κοιλώτες και έξω στο πράβλιο. Ας το διάλο, μη στο διαγράφτε, έξω, έξω όλοι. Όχι εσύ, αγόρι μου, όχι εσύ, λεβέντη μου, όχι εσύ. Για τους άλλους είναι αυτά. Κάτσε ό,τι πείτε. Ακόμα εδώ είστε! Λούλες! Βρε καλώστες μου, βρε καλώστες μου. Γεια σου, παλικάρι μου, γεια σου. Γεια σου και σένα, γεια σου. Α, εδώ είσαι, ρε χαμένε. Άμε εκεί περπάσα κάτι τα γλυκά μάτια στον άλλο το γύφτο τον αδερφό της Ερατάς. Και εκεί που έφτιαχνε το μαλάκι, η ίδια η συγχωρεμένη, η ίδια. Τι γελάτε, βρε παιδιά, πέστε και εσείς να γελάσουμε. Είχαμε πάει θέατρο, παλικάρι μου. Τόσο καλή κωμωδία. Στη Γιουλίλιο που όλοι είμαστε. Και περικύψα το λαό μου. Εσύ ρε χαμένη, γιατί γελά. Ε? Λέω, εμείς έχουμε κάθε λόγο να γελάμε. Εσύ τι
έχεις και εσύ με στη χαρά. Τι χαρά να έχω εγώ, Φλόρα μου, τι χαρά. Αυτό λέω κι εγώ. Αποτυχημένος είσαι, μεσήλικας είσαι, τα μαλλιά σου όπου να είναι πέφτουν, γιατί να χαίρεσαι. Έτσι όπως τα λες, Φλόρα μου, έτσι όπως τα λες είναι. Δεν έχω κανένα λόγο να χαίρομαι. Και σε παρακαλώ, έτσι και με ξαναπιάσει να χαίρομαι χωρίς λόγο, να μου το επισημάνεις. Που πας ρε με στα μαύρα μεσάνυχτα. Πού να πάω, ρε Φλόρα μου, εγώ έχω να πάω πουθενά. Εγώ στο περίπτω, πάρω τσιγάρα. Κουκλά μου εσύ, τσουκου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 τσουκ
χρόνια από το Johannesburg. Όχι, βρε Φλόρα μου, αφού σου λέω εγώ στο περίπτωρο πάω. Ναι. Ποιος είναι. Ναι. Αφήστε παιδιά, για μένα είναι. Σειρά κανόνισε να σκάσει πάλι ο Ανθίπας και θα σε κάνω εγώ να νιώσει τη χαρά του έρωτα. Ποιος το παθώ. Ποιος το παθώ, ρε. Εγώ το είπα, ρε. Καλά. Ναι. Έλα, Τολί, εγώ είμαι. Εγώ, ρε. Ο Κωνσταντίνος. Τι θες πάλι, παιδί μου. Είμαι στην Τρίπολη, ρε. Στην Τρίπολη είμαι. Ποια Τρίπολη, καλέ. Ποια Τρίπολη, της Λιβύης. Ποια Τρίπολη, ρε. Έξω από το στρατόπεδο είμαι και σε περιμένω. Έλα, βγες, βγες. Έλα να τα πούμε, να το γιορτάσουμε. Σου έχω φέρει και ένα κρασί αλφα-αλφα. Α, δεν είναι καλά. Ξεκουμπήσου, ρε, και θα με πάρουν χαμπάρι. Κοίτα, δεν πάω πουθενά. Έτσι και δεν βγεις έξω. Θα αρχίσω να κορνάρω σαν Παναθηναϊκός στην Ομόνια. Άκου παιδί μου, εγώ εδώ δεν είμαι διακοπές, είμαι στο στρατό. Για άκου την πρώτη κόρνα, για άκου την. Σκάσε ρε, σκάσε Παναθέμα, σε σκάσε, καλά έρχομαι. Σκάσε ρε Παναθέμα την τύχη μου εδώ μέσα. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can, you're in the army now. Oh, you're in the army. Τολάρα μου! Είμαι πατέρας, δεν το καταλαβαίνεις! Πατέρας! Ποιος σιγά, παιδί μου, δεν είναι αναγκαία να σ' ακούσει όλη η Αρκαδία. Ναι, είμαι ενήμερος. Και εσύ το ξέρεις και το κρύβες, κουφαλίτσα! Κουφαλίτσα! Συγγνώμη. Εγώ πράσω σου, συγγνώμη που σε παίζαμε έτσι τόσο καιρό. Δεν πειράζει τώρα ως πατέρας. Πρέπει να είμαι μεγαλόψυχος. Και να δείχνω κατανόηση στα ανθρώπινα σφάλματα. Κοίτα, πατέρα, να. Για να μην τρελαίνεσαι, οφείλω να σου πω ότι όλο το σκηνικό με τον Ιαντάκο ήταν αισθημένο, καραστημένο. Έλα. Ναι, παιδί μου, σου λέω έπρεπε κάπου να το καλύψουμε. Τι να κάνουμε. Ναι. Να σε φιλήσω, ρε, να σε φιλήσω. Αν παραπέρα, ρε, θα με φιλήσει κιόλα. Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα μεταξύ. Τίποτα, παιδί μου, σου λέω. Ούτε τον καρπό δεν τη έχει πιάσει. Τίποτα. Διότι βλέπει αυτή η χαζή είναι κολλημένη μαζί, στρωμάρα σου. Σοβαρά. Κοίτα τον χαίρεται, ναι ρε, σοβαρά σου λέω ρε, κολλημένη, δεμένη. Πώς θα με πάνε με ένα αύριο στο ΣΦΑ, έτσι. ΣΦΑ, τι είναι ρε το όλο το ΣΦΑ. Σχολή φωτομοντέλων Αθηνών, τι να είναι ρε το ΣΦΑ, ΣΦΑ, στρατιωτικές φυλακές Αυλώνας. Χωρατάτζι. Ώστε δηλαδή δεν με έχει ξεπεράσει. Όσο έχει ξεπεράσει το Πασόκ τον Αντρέα. Καλά ε, αυτό. Είναι το καλύτερο νέο της ζωής μου. Ναι, μόνο κοίτα, πρόσεξε κακομοίρη μου. Μην καταλάβει ότι ξέρεις μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, σε καρατόμισα. Ναι, έχεις δίκιο, Τολί μου, έχεις δίκιο. Τσιμουδιά, εγώ, τσιμουδιά. Κάντε τώρα σπιτάκι σου, γιατί αύριο έχουμε πρωινή έγκριση με σκοπούς στο τόπο μας. Καλά, καλά, φεύγω. Εδώ και τώρα! Φεύγω! Εδώ και τώρα, φεύγω εδώ και τώρα. Δεν μένω πια μαζί σου ούτε ώρα. Και τέρμα τα ξενίκια στο σαλόνι. Διπλό και σκέτο, τον καημό και μόνη. Κάκι μου ηλίθιος είσαι. Θέλεψε ότι αυτό είναι κάμερα. Γιατί την έχεις ξανά δει ποτέ στη ζωή του. Άι μωρή γαλιάτα και εσύ θα την πεις στον άνθρωπό μου. Και εσείς όλοι εδώ μέσα σεβασμό στο νέο σου προστάμενο. Προϊσταμένη την πάπια. Τι έγινε αυτό. Τι έγινε πάλι. Τι έγινε κύριε Διευθυντά. Τι έγινε η αγόρι μου. Τι να γίνει, δύο μέρες τώρα τραγούδια παίζουμε. Εγώ λέω να το κλείνουμε καλύτερα και να βγάλουμε πρόβα κατευθείαν από τον Διογέννη. Λέτε, σημείωνε ρε. Άρε Τόλι που είσαι. Γιατί να είμαι εγώ, τι περίσεψε από ένα σ' αγαπώ. Γιατί να τα δεχτώ να με φραγάκι στο τσεπάκι σου παλιό. Είστε λοιπόν εκεί μέσα δούλευε σε σιδεράτο. Μάλιστα κύριε Ανθρωπιστά, μάλιστα. Καλά τα λεφτά ρε. Ε? Τα λεφτά, ναι, καλά. Θα μου πεις τώρα, ποιος θα χαίρεται τα λεφτά, ε! Με τόσες γκόμενες που κυκλοφορούν εκεί με το καλημέρα σας. Ε, αυτό να μου πεις. Για να σου πω, είναι πολλές, ρε, πολλές. Πολλές, μιλιούνια ολόκληρα, κύριε Ανθρωπιστά μου. Μωρά, πιπίνια, ζουμερές, γενοβέφες, πουτανάκια, μια-δυο κυρίες. Α, έχει και κυρίες. Μια-δυο.
4x4. 4x4. Όλη την ώρα στα 4, έτσι τις λέμε εμείς αυτές. Και δεν μου λένε σήμερα το. Παίζουνε, ρε, παίζουνε. Αν παίζουνε, λέει, κυρία Αντεπασπιστά μου, αν παίζουν να τις βλέπεις εκεί ξεβράκοντας όλη τη μέρα σε γυροφέρνω, μην τα θυμάμαι τώρα και τρελές. Όχι, 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 για πες. Τι να σας πρωτοπώ, και όλα σε πασπατεύουνε και τόλμα από εδώ και από στόλμα από εκεί, μην ξέρεις να πρωτοπιάσεις. Και δεν μου λες, πιάνεις, ρε, Σιδεράτο, πιάνεις. Αν πιάνω, λέει, κυρία Αντεπασπιστά μου, αυτό το χέρι, ρωτήστε να σας πει ιστορίες. Από τι μου λέει, ρε, μπαγάσα, θα με τρελάνεις. Ναι, και το κυριότερο, εύκολες, κυρία Αντεπασπιστά μου, εύκολες. Και όσο να είναι, δεν μπορεί. Άντρας είσαι, θα ορμήξεις. Βέβαια. Και ορμάζε, ρε Σιδεράτο, ορμάζε. Ανορμάω, λέει, γιατί εκεί μέσα, όπως σας προείπα, κύριε Αντεπασπιστά μου, θα πρέπει να σε αδερφή για να μην ορμήξεις, συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ. Γι' αυτό σας λέω, εκεί μέσα, όρεξη να έχεις να μην κουμπώσεις το φερμουάρι σου. Σήμερα πρωτογνώρισα τη χαρά. Τι έπαθες, αγόρι μου, και το λαλάς πρωινιάτικα. Τι έπαθα. Τι έπαθα, δεν τα πούμε. Αποτυχημένος είμαι, με σύλικα σήμερα, τα μαλλιά μου άρεσαν να πέφτουν, αυτά. Γεια σου, Φλόρα! Στο καλό, παλικάρι μου, και να προσέχεις. Φαίνεται πως άρχισες να κολλάς την τρέλα της χορεμένης της μάνας. Καλημέρα. Το πρόεδρε. Ένα τηλεγράφημα. Γενιέ Πενιμάγιου. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό. Γενιέ Πενιμάγιου. Υπάρχει κανείς που να μιλά ελληνικά σε αυτό το σπίτι. Μαρούσκα. Μαρούσκα, κύριε Λαπόρτ. Άιντε. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό για την κυρία Φλόρα Μπαρμπαρίτσα. Πολλά μπράβο στα ΕΛΤΑ να πεις, χρυσό μου, που παίρνουνε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τι θα γίνει με το τηλεγράφημα της κυρίας Μπαρμπαρίτσα? Δεν μπορεί να το παραλάβει, την έχουμε στο άσυλο ανιάτων, ανάπηρη και με άνοια. Θα το πάρω εγώ. Μαρούσκα, υπόγραψε, χρυσό μου. Και μη δώσεις πάλι το τηλέφωνο μας στο παιδί. Ναι. Φλωράκι, έρχομαι Ελλάδα σε μία εβδομάδα. Μένιος. Βρε το λεχρίτι το Μένιος. Κοίτα τα ακούει Μένιος, Κασπαζά. Α, ο Μένιος Μαρούστα είναι μεγάλη ιστορία. Ο ομορφάντρας, μουστακαλής και μάγκες, που στραβώθηκε και έπεσε στα δίχτυα της Φλόρας. Και μεταξύ μας και μικρότερος της, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί όλος ο κόσμος είναι μικρότερος της. Και ρεμάλι από τα λίγα. Αυτός έστησε την κομπίνα με το νερό του καματερού και έμπλεξε τον άλλο τον αθώο, τον άνθρωπο. Σκεύη μια καβερίτσα. Απάτης και μαγκίτης θα το γνωρίσεις. Καφενείο από τα παλιά. Τα ωραία. Τι θα γίνει με μας, στο χοπί προβολού. Έλα φλιά μου, έλα κουκλάρα μου. Το σου εδώ, το μυαλό σου αλλού. Τι θα γίνει με μας, στο χωπί προπολού. Έτσι μ' αρέσεις, κουκλάρα μου. Δεν γίνεται, σου λέω, δεν γίνεται. Με άδειο σπίτι κι αν τράφευγα κάτω. Καφές δίχως φλόγα δεν ψήνεται. Κι όπως σπίρκα το ράφι και μάτω. Αβούλα μου! Τι κάνουμε, καλά, καλά! Η μόκια! Καλά, εσύ! Είστε καλά! Παρακαλώ! Όχι, λέω! Δεν έχει βρυσίδι σήμερα! Άρα! Καλή πλάκα έκανα! Πισκοτάκι! Ευχαριστώ! Παρακαλώ, μάκια! Ποτάκι μου! Μόκια! Με κοιτάς, μου μιλάς, με φιλάς που και που. Ναι. Στα πόσα τραγούδια σε ρίλες να μου σπάνε τα νεύρα. 10. Ακριβώς και τώρα μου σπάσανε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άκου για να μάθω. Σε αυτή την εκπομπή η φίρμα είμαι εγώ. Ναι, ο κόσμος εμένα θέλει να βλέπει. Όχι το οποιοδήποτε κοριτσάκι που έχει βγάλει χρυσό δίσκο. Αν θέλει να δει το κοριτσάκι, να πάει στο μαγαζί. Σε αυτό το κολάδικο η φίρμα είμαι εγώ. Το κατάλαβες, ρε. Λέγε, ρε, το κατάλαβες. Λέγε, ρε, το κατάλαβες. Παιδί μου, ότι το κατάλαβες, θα σε πνίξει αυτή εδώ. Κορίτσια, μετά σε θέλω θεός πάνω! Τύχη μου, γαμώ! Καλημέρα! Τι? Καλημέρα, λέω. Ναι. Μα αφού πάτε. Από θέλω πα.
Μα σταθείτε λιγάκι, λιγάκι μπισκοτάκι. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα για το μπισκοτάκι σου, αλλά τέλος πάντων. Α, δεν θέλετε, άμα δεν θέλετε, εντάξει, εντάξει, εγώ δεν επιμένω. Καλά. Καλά. Πάντα καλά, πάντα. Τα νεύρα μου. Να τα προσέχετε, τα νεύρα σας. Να τα προσέχετε, γιατί στη διαβάση σας δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει, καθόλου δεν κάνει. Καλά. Καλά είναι το παιδί. Ο σύζυγος, καλά. Τι είναι, ρε φίλε. Τι, για λέγε, ρε φίλε. Τα έχεις παίξει τελείως. Τι, να τα έχω παίξει εγώ. Δεν τα έχω παίξει εγώ. Εγώ δεν τα παίζω. Εγώ που καθαρό είναι θέλω ρωτάω. Α. What? Βλέπεις. Χαπακωθήκαμε, Κωστάκι. Να βρίζε, εσύ βρίζε, βρίζε. Το βεβάσαι εσύ. Α, για την ακρίβεια ταιριάζει. Ναι. Ναι. Σας μηνούσα. Ναι. Σας παράγγελνα. Ναι. Σας φοβέριζα. Ναι. Είσαι στο χαβάσεις. Είναι μια φράση από την νυχτερίδα του Τσίρκα. Το διαβάσατε. Και σε εσάς, πολύ καλημέρα σας. Να! Εγώ πάλι δεν σε καταλαβαίνω. Μα να τον βλέπω με στην τρελή χαρά μου, σπάει τα νεύρα. Α, εσένα, κυρά μου, δεν σε βρίσκει κανείς πουθενά. Τον βλέπεις τσαντισμένο, δεν σ' αρέσει. Τον βλέπεις χαρούμενο, πάλι δεν σ' αρέσει. Ναι, αλλά γιατί είναι χαρούμενος και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Πού να καταλάβεις τέτοιο ζώο που είσαι, ό,τι ό,τι που είσαι. Καλημέρα, Φλωρανς. Μέρα. Γιατί άρχισες να μ' ανοίξεις. Α, σε αυτές τις μέρες δυσκολεύομαι στο περπάτημα. Βέβαια. Με τώρα πόδι στον τάφο, πώς να κουνηθείς. Α, χάσουμε την κατσιβέλα. Προσπερνώντας τη λούμπεν προσφώνησή σου και επειδή έχω τα κέφια μου, άνοιξε τα αυτιά σου να ακούσεις ένα τηλεγράφημα. Παράτα με πρωί-πρωί. Λοιπόν, μάντεψε ποιος έρχεται. Ο Χάρος να σε πάρει. Όχι, αλλά κοντά έπεσες. Ποιον έχεις να δεις χρόνια ζωντανό. Εσένα. Απομακρύνεσαι συνεχώς από το στόχο σου. Ποιος ήταν αυτός με τον οποίο είχες απρεπείς σχέσεις προετών που εσύ μου το κρύβες, αλλά εγώ τα είχα καταλάβει όλα. Ο Μαρκοράς. Τι πράγμα. Πλάκας κάνω, Μαρή. Αχ, σε ευχαριστώ, Χρυσό μου, γιατί ξέρεις κάποτε μου πέρασε από το μυαλό. Λοιπόν, είχε ποντικό μούστακο. Δινότανε κιτσάτα και μας ξεκούφαινε με την αγριοφωνάρα του. Ο Βαλάντης. Φλωρόν, συγκεντρώσου. Ήτανε μουρόχαβλος. Στα δύσκολα πάντοτε την έκανε. Ήτανε υπηρέτης ξένων αφεντάδων και ζει στο εξωτερικό. Ο βασιλιάς, Θεέ μου, σχώραμε. Α, εσύ δεν τρώγεσαι. Κάτι πιο εύκολο. Ήτανε μπαναλαρία, πώς το λέτε εσείς, παιδί του λαού, τραγουδούσε φάλτσα, σου το τονίζω αυτό και σε έκανε να κλάψεις με μαύρο κλάμα. Ο Νίκος Ξανθόπουλος. Τέλος πάντων, επειδή με κούρασε η αδιαβάθμητη βλακία σου, σε μια εβδομάδα έρχεται ο Μένιος. Σωριά σου τώρα. Αποχωρώ, αποχωρώ, μη μου μιλάς, δεν είμαι εδώ, σώμα που πέθαινε για ένα. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Πού να τρέχει κανείς μας χειριά. Μη μου συγχύζεσαι, μη μου συγχύζεσαι και δεν κάνει εγκυμονής. Θες κάτι, παλικάρι μου. Εγώ δεν θέλω, τίποτα. Ωραία, τότε είπα γιο πίσω μου. Α, για την ακρίβεια, είπα γιο πίσω μου σατανά. Σκάνδαλο μου ή. Και θα μαθαίνω εγώ γέλιο, περικοπή 16, παύλα 23. Εσύ είσαι για τα σίδερα. Βρίζε, εσύ βρίζε, βρίζε. Τι έγινε πάλι, ρε Βαλίνα. Δεν σου είπα ότι σε ζήτησα επάνω. Τώρα τελειώσαμε. Μπα! Μη μου συγχύσεσαι, Νικηφοράκο. Μη μου συγχύσεσαι, Νικηφοράκο. Μη. Θα ξαναρθώ. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα ξαναρθώ. Τι μου λες. Τι χάλια ήταν αυτά πάλι σήμερα. Αρχή είναι ακόμα, θα στρώσει. Εσύ πάλι. Εγώ τι πάλι. Μόνο να παρουσιάζω μπορώ εγώ. Μην ανησυχείτε καθόλου, μην ανησυχείτε καθόλου, ε. Αύριο σας περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μίλα, ρε. Καλά, έχω ετοιμάσει κάτι καλό και πρωτότυπο, θα μιλάει όλη η Αθήνα. Καλά, μίλα εσύ πρώτα με τον Ντόλι και μετά άσε, συνεχίζει με την Αθήνα. Ή μάλλον, άστο. Θα μιλήσω εγώ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ξέρετε. Έλα τώρα, ρε, μεταξύ μας, συγγνώμη, ρε. Όχι, το λέω που το κινητό στρατό απαγορεύεται, γι' αυτό. Για τους άλλους απαγορεύεται, μάνα μου, ή για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, κύριε Κασιμάτη, ναι. Πού είσαι, πες να σε πάρουν εδώ να μην πληρώνουν. 071. Όχι, μα τι λέτε τώρα, το κανάλι πληρώνει, δεν. Ναι, ναι, κύριε Κασιμάτη, ναι, είδα λίγο. Πόσα τραγούδια. Όχι, ρε, πούστη μου. Συγγνώμη για το. Ναι, ναι, κύριε Κασιμάτη, θα του μιλήσω εγώ του Φώτη, ναι. Όχι, δεν είναι μαλάκας, κύριε Κασιμάτη, απλώς είναι οι πρώτες του μέρες στην εκπομπή, δεν θυμάστε τις δικές σας.
Καλά, μη φωνάζετε. Ναι, εντάξει, πάμε, θα του μιλήσω. Ναι, γεια. Έφυγα και μου τα κάνανε μπάχαλο. Και δεν μπορώ ακόμα να σου δώσω άδεια κι εγώ, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, έτσι. Μα τι λέτε τώρα, λίμον, όχι, δεν. Πάντως, ό,τι θες από μένα να μου το ζητάς, έτσι. Σύμφωνοι. Μάλιστα. Τι θα κάνω, Χριστέ μου, τι θα κάνω! Ηρέμησε, Φλόρα μου, έχεις μέρες! Τι μέρες έχω, μωρή! Πώς θα βάλω σε τάξη αυτό το αχούρι, άσε που πρέπει να σου λούπω εδώ κι εγώ! Με το σπίτι θα παυτωθεί ο Μάνιος! Μάλλον, αν σε δει έτσι όπως έγινες. Πρόσεχε, μην δακώσεις τη γλώσσα σου και πεθάνεις, Σμέρνα! Τι κάνει, την κορτσάρας μου! Μωράκι μου, ο Μένιος! Έρχεται ο Μένιος! Μη μου πει! Μπράβο, ρε Φλόρα, μπράβο, δεν ξέρει πόσο χαίρομαι. Εσύ χαίρεσαι γιατί σε χάφαζε, ρώτα και εμένα. Έλα, έλα τώρα, σε τι σαν ζένιε τώρα που θα ξαναβγεί στο μεϊδάνι, έλα. Τι λε, ρε χαμένε, τη μάνα σου. Μαριάνθη, πάμε πάνω που έχουμε δουλειά. Καλά, να δω τη Φλόρα σε κρεβάτι με άντρα και α πεθάνω. Α, και τώρα που σε βλέπω να γελάς, πρέπει να σου πω ότι σε 15 μέρες αρχίζουν τα γυρίσματα της δραματικής σου σειράς. Α, ναι, 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 σε ευχαριστώ, είμαι ενήμερος. Εγώ βέβαια μπορεί να λείπω στο Παρίσι, αλλά θα αφήσω στο πόδι μου τη Μαρούσκα. Τη Μαρούσκα? Εντάξει, θα συνεννούμε με τη Μαρούσκα. Ναι. Και για εκείνα τα γυρίσματα στη Μονεμβασιά, επειδή τηλεφώνησα στο κάστρο για ξενοδοχείο και μου είπανε κάτι τιμές, λες και θα κοιμόμαστε με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Απαπαπαπαπαπαπαπα. Ναι, έκλεισα ένα σπίτι για όλους, ειδοποιούς, συνεργεία, κομπάρζους, τα πάντα, με 15.000 την βραδιά. Σοβαρά? Μπράβο, Ντένι, μπράβο, φοβερή ευκαιρία. Ναι. Είναι ένας υπέροχος, παραδοσιακός χώρος. Βρίσκεται ψηλά στο βουνό. Πάει ένας σκαρόδρομος. Παραδοσιακός, ε? Ναι, εντελώς παραδοσιακό. Να φανταστείς, πριν ήτανε στάνι. Στάνι! Τι λες, βρε Ντένι, σε παραδέχομαι. Μπράβο, μπράβο. Τώρα, όσον αφορά τη διατροφή, μπορεί να πάρουν και κανένα ταπεράκι μαζί τους. Καλά, μπορούμε και να μην τρώμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Κωνσταντίνε, αγόρι μου. Μπουμπούμου. Έχω την υποψία ότι δεν την παρακολουθείς τη Μανούλα. Τη Μανούλα? Εγώ δεν παρακολουθώ τη Μανούλα. Τότε γιατί έχεις αυτό το ηλίθιο χαμόγελο χρυσό μου? Μου σπάς τα νεύρα, δεν το καταλαβαίνεις? Κοίταξε να δεις, Μπουμπούμου. Αυτό το χαμόγελο δεν πρόκειται να φύγει ποτέ ξανά από τα χείλια μου. Και θα σε βλέπω έτσι συνέχεια να γελάς σαν τη Γιολάντα Διαμαντή. Αυτή γελάει γιατί δεν καταλαβαίνει. Εσύ? Εγώ γιατί... γιατί το φιλοσόφισα το πράγμα. Τι το έκανες το πράγμα? Το φιλοσόφισα. Α, ναι, και... και λέω... Κωνσταντίνε, λέω. Νέος είσαι. Ναι, μόλις σου εξαφανίστηκαν τα σπυράκια της ακμής. Υγιής είσαι. Σωματικός τουλάχιστον. Λεφτά έχεις. Η Μανούλα για την ακρίβεια. Και σε ποιον θα τα αφήσει η Μανούλα? Αυτό θα το δούμε. Ωραίος είμαι. Mm. Και γιατί δεν είμαι ωραίος? Όχι να μιλάμε και το θέλουμε. Ναι, καλά, για πήγαινε παρακάτω. Πετυχημένος είμαι. Ναι, τέτοια επιτυχία. Ούτε η οικονομική πολιτική του Γιάννου. Οπότε εκ της απαγωγής προκύπτει ότι καλά κάνω και χαμογελάω. Και χαμογελάω. Έλα βρε φιλενάδα, σκάσε λίγο το χιλάκι σου, άνθρωπό σου έρχεται. Πώς να γελάσω ρε Μαριάνδη, που μου έχουν κοπεί τα γόνατα. 21 χρόνια λείπει. Πάντως για να έρχεται θα πει ότι είναι ματσωμένος. Αυτό ναι. Μου το έγραφε στο τελευταίο του γράμμα. Πριν από 14 χρόνια δηλαδή. Φλόρα μου έγραφε, θα γυρίσω μόνο όταν θα είμαι Μπρούκλης και θα σε κάνω βασίλισσα. Και τώρα τι ψάχνεις, μωρή? Να βρω κανένα ρούχο μπορεί να βάλω, γυμνή είμαι. Πώς να μου πεις ρε Μαριάνθη, τι φόραγα τόσα χρόνια? Ρόμπες. Αυτό να μου πεις. Ναι, αλλά τώρα που θα έρθει και θα αρχίσουμε τα Athens by night, κάτι πρέπει να κάνω. Σοβαρά, ε? Τι λέει ρε φίλε, τι λέει? Ναι ρε σας, λέω μη χαρώ να είναι σειρά τραβιέσαι με όλες αυτές. Με όλες αυτές, αγόρι μου, αν τραβιέμαι. Τι βέρε το άτομο να τραβιέμαι. Ρε εσείς, για να καταλάβετε, μη σας λέω τώρα ονόματα και κουβαδείτε όλοι. Οι μισές από αυτές που είναι ολοκλήτρες που βλέπετε στα κανάλια, έχουν περάσει από το κρεβάτι μου. Ωστε, πηδάς αβέρτα, ε. Πηδά αβέρτα, τι πηδά αβέρτα, ρε, τι πηδά. Ρε, ο γαλατάς του καναλιού μ' αποκαλούνε. Άσε μας, ρε φίλε, μη μας ταΐζεις φίλοι. Να με δαγκώσεις μέρνα, ρε, αν σας λέω ψέματα. Για να καταλάβω, δηλαδή, μπιφτεκώνεις κάθε μέρα. Μπιφτεκώνω κάθε μέρα. Ρε, άνθρωπος τηλεόραση, μα δεν μπιφτεκώνω κι εγώ κάθε μέρα. Άπαξ και δίπαξ ημερησίως, ποιος θα μπιφτεκώνει, όχι πείτε μου, ποιος θα μπιφτεκώνει. Δηλαδή πηδάνε μέχρι και οι χάλιες εκεί. Τι πες? Είπα, πηδάνε μέχρι και οι χάλιες εκεί. Για ξαναπέτω. Να το ξαναπέτω. Πηδάνε μέχρι και οι χάλιες εκεί.
μωρή, εις μήνη καλέσει. Αυτό που είπα, μωρή σαμπουτσάκι. Έλα, παιδί μου, τι μπορώ να σε λέω έτσι, ε? Φυσικά, παιδί μου, τι λες τώρα. Δηλαδή με το συμπάθειο, αλλά μήπως έχεις το τηλέφωνο της Μενεγάκης. Της Μενεγάκης. Κοίτα, φυσικά και το έχω, διότι με την Ελένη, πώς να σου το πω, είχαμε. Μην κυκλοφορήσουμε σε αυτό, έτσι, παρακαλώ. Είχα μια ιστορία παλιά. Ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει η δουλειά. Θα στο δώσω βέβαια το τηλέφωνο, αλλά τώρα έχω μια βάρδια στη δεξιά πύλη, καταλαβαίνεις, και πρέπει να πηγαίνω. Κάτσε, τι λες, Αποστολή. Να πάω εγώ στην πύλη. Θα πας εσύ στην πύλη. Το συζητάς, ρε. Μήπως όμως δεν είναι σωστό. Το συζητάς. Έφυγα. Ναι, παιδί μου, στο καλό. Θα μου το δώσεις μετά, ε. Ναι, αγόρι μου, πήγαινε εσύ στην πύλη. Δεξιά, ε. Φύγε, φύγε. Άξιος, άξιος, παλικάρι μου, άξιος. Παλίτσε. Ναι. Α, έλα, ρε. Τι έκανες. Άσε, πήγα το πρωί στο πλατό και την είδα. Άρε, δόλιο πατέρα κι εσύ. Άρε, τόλι, δεν ξέρεις τι χαρά παίρνω που με λες έτσι. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά κουταμάρα. Μα όχι, αφού είπαμε, τσιμουδιά. Εσύ πώς τα πας. Πώς να τα περνάω εγώ, αγόρι μου, πώς να τα περνάω. Έχω πήξει στην αγκαρία και στη βάρδια. Ναι. Τώρα έχω βάρδια στη δεξιά πύλη, ναι. Από εκεί σου μιλάω. Δεν το ξέρεις αυτό που λένε. Όποιος έρθει στο στρατό και δεν αγανακτήσει, του δίνω τη διεύθυνση να έρθει να με. Α, μάλιστα, το έχεις ακούσει κι εσύ. Άρε, Αποστόλη, πώς τα λες, ρε Αποστόλη. Εδώ είσαι ακόμα εσύ, βρε. Κλείνω τώρα, Ανίτα, κλείνω, τα λέμε μετά. Λόρα, εγώ φεύγω, πάω στο σχολείο. Ναι, άντε, γιατί έχουμε και δουλειές. Και πώς, ε? Λέω να φέρω κάτι παιδιά, Αλβανούς δηλαδή, να βάψουμε λιγάκι το σπίτι. Μόνο να το βάψουμε! Καινούργιο να το κάνουμε! Και θα τους πω να διώξουν κι αυτή την αηδία από εδώ μέσα. Ναι, μόνο να πάει στο διάλογο κι αυτή η αηδία της χάθηκε η ψυχή μου. Εγώ για την πανιέρα σου είπα. Και εγώ για την πανιέρα άκουσα. Και κοίτα να κρύψει εκείνα τα κομμουνιστικά βιβλία από εκεί πέρα. Εμένα ο Μένιος μου είναι εθνικόφρον. Να τα κρύψω, να τα κάψω, μωρέ, μπουρλότο να τα βάλω. Άντε, γιατί ο Μένιος δεν σηκώνει πολλά. Φίλος γκαρδιακός του Κοντζαμάνη. Στη Θεσσαλονίκη, θυμάσαι. Αυτός βρε έμπαινε στην ασφάλεια και του κάνανε ντεμενάδες. Εγώ δεν θυμάμαι. Θα ξεχάσω εγώ που όταν ήμουν μικρός, τότε που έλειπε η Ντένι στην Ευρώπη, που με πήγε σε ένα μεγάλο κτίριο που ήταν γεμάτο με κάτι ανθρώπους με στολές. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν ασφάλεια Αθηνών. Μέχρι και στο υπόγειο με πήγε. Εκεί πέρα είχε κάτι μουσάτους και τους κοπανάγανε, τους χτυπάγανε, τους βαράγανε. Τόποι τους είχαν κάνει. Και εμένα, επειδή ήμουν μικρός, λέω, με πιάσαν τα κλάματα και μου λέει: Βάρα και εσύ μία ρε! Τζάμπα είναι! Γίνε ρε άντρας! Όχι, δεν μπορώ να πω. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Για Ρουφιάνος. Πρόσεχε πως μιλάς για το Μένιο, έτσι. Και αν δεν ξηρίσουμε, σε δεις αυτό το χάρι και θυμηθεί τα παλιά του και σε περιλάβει. Καλά. Καλά. Μωρή, τον άκουσες που πει να πετάξουμε την πανιέρα. Εγώ σου το είπα, δεν είναι καλά το παιδί. Έλα, μωράσε μας τώρα υπερβολές. Υπερβολές. Εδώ σου λέω, παιδί μου, ότι μου είχε κάνει την εκπομπή πρωινάδικο. Ναι, ξέρεις, πρωινάδικο έχεις. Ξέρεις τι εννοώ, έτσι όπως το έχουν καταντήσει οι άλλες. Ακούω Φώτη και κορώνα. Αχ, Παναγία μου, να πιει φωταέριο. Να γλιτώσω από δάφτωνε. Μισό. Ναι. Καλησπέρα. Α. Μα γιατί κάνεις έτσι, παιδάκι μου, εγώ είμαι. Μα γι' αυτό κάνω έτσι. Κοίτα. Επειδή το πρωί σε είδα λίγο νευρικιά. Πήρες να με αποτελειώσεις. Ναι. Όχι. Πήρα να σου δώσω μια συμβουλή. Δεν θέλω συμβουλές, ρε, από σένα. Μα όχι επί προσωπικού, παιδάκι μου. Πάει το μυαλό σου. Φιλική συμβουλή θέλω να σου δώσω. Για να δεις. Όταν έχεις νεύρα, φαντάσου έναν ανεμόμυλο που γυρνάει. Προσπάθησε να μιμηθείς τις κινήσεις του μύλου. Κάνε ένα αργό, ανοιχτό τόξο από τα αριστερά και χωρίς να το καταλάβεις, θα προσγειωθείς την ηρεμία. Πώς τα ακούς. Άισιχτήρ. Έτσι τα ακούω. Γεια. Ναι. Τι έγινε, παιδί μου, με ποιον βριζόσουν πάλι. Με ποιον άλλον. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Τι, μωρή, σε βρίζει. Όχι καλέ, τι με βρίζει. Μέσα στις αγάπες και τη συμπάθεια είναι. Τι μου λες, ρε παιδί μου, ναι, άκου τώρα. Εγώ σου το λέω. Αυτό ναι, μία μέρα θα τον εκουτουλήσω. Για πες με, συμμορ, τώρα, τι κάνεις. Αχ, τι να κάνω εγώ, παιδί μου. Έχω πεθάνει στην αγκαρία. Ναι, όπως τα ακούς, Μαρίνα μου, όπως τα ακούς. Αγκαρία. Και πήξιμο, πολύ πήξιμο, Μαρίνα μου, πήξιμο. Τι γίνεται, βρε, εκεί παίζει τίποτα καλό. Κοίτα, είναι ένας αντιπασπιστής. Μπα, για λέει. Είναι ένας τύπος, παιδί μου, πολύ αντρουά μιλάμε τώρα. Και όλο με γυροφέρνει, και όλο μου κλείνει το μάτι, και όλο ό,τι θες από μένα σιδεράτε, τέτοια. Άντε, βρε, με το καλό. Να σου πω, μου πας θέλεις να σου στείλω τίποτα. Να σου πω,
Το τηλέφωνο της Μενεγάκη το έχουμε εμείς αυτό. Αλλού αυτά, Αποστόλη. Ή νομίζω ότι δεν ξέρω από πού μάθαινε η Ελληνίτσα πρόπεση ποιους τραγουδιστές θέλω και πήγαινε και μου τσέκλεινε πρώτη. Καλά, αυτό είναι το παλιό της, το καινούριο το έχουμε. Αναχαθείς. Περίμενε. Καλά, περιμένω. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Περιμένω. Για έλα, σιδερά, δεν έχουμε κανένα βέζα. Το πλοίο της αγάπης αλπάρει, αγόρι μου. Σιγά, παιδί μου, πιο σιγά. Μιλάω με τη Βάνα. Ναι, μωρό μου, ναι. Ναι, αγάπη μου, κι εγώ σε επιθύμησα, ναι. Ναι, ψυχή μου, ναι. Που τα έχεις τα χεράκια σου, είπες τώρα. Ρε εσύ. Καλά, κονέξε. Ναι, αγόρι μου, θα σου κάνω κονέξε, αλλά μόλις κατέβω στην Αθήνα. Αν και μεταξύ μας, με τη μέση μου, που δεν κάνει να σηκώνω βάρη, λέω δηλαδή. Με βλέπω να ξεχειμονιάζω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να σηκώσουμε. Όχι, αγόρι μου, τι είμαι. Ζούλα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Ας, εσύ κάτσε εδώ, ξεκουράσου, έτσι. Ναι, και εγώ. Κάτσε, ρε σειρά. Από εγώ. Ευχαριστώ, ρε σειρά. Και εγώ από μένα το θεσμό. Πάω Αθήνα, το τηλέφωνο να το έχεις. Το τηλέφωνο. Ναι, σειρά, φύγε τώρα. Τελείωνε σειρά. Έλα. Ναι, κανόνιζα με τη σκουπιδιάρα. Ναι, θα πάω μετά. Ναι. Εσείς τι γίνεται στην εκπομπή, εντάξει. Ναι. Θα βγάλετε τίποτα τη προκοπή αύριο ή θα το πάτε πάλι η Μήνος παρουσιάζει. Ξέρω εγώ, μου είπε ότι αύριο θα έχει κάτι καλό και πρωτότυπο. Θέλω να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε έτσι μερικά δημόσια πρόσωπα. Ρούλα Κορομιλά. Δεν δέχομαι εγώ τέτοιους ρόλους. Δεν τους δέχομαι. Δεν δέχομαι το ρόλο αυτό που έχει. Δεν είναι, δεν το θεωρώ σοβαρό. Το σο και αυτά δεν είναι. Και μια συμβουλή στη Ρούλα. Πιστεύω να τα παρατήσει. Για μένα ζήσει σε ένα ψεύτικο δρόμο. Ζήσει στον δρόμο της δημοσιότητας. Της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας. Να είναι πρωτοσέλιδο, να είναι και αυτά. Αλλά στην ουσία είναι δυστυχισμένο άτομο. Δηλαδή η ίδια δεν είναι ευτυχισμένη. Τριανταφυλόπουλος. Αυτός καταστρέφει την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Με αυτά που κάνει άθεοι, έτσι λένε άθεος. Δεν είσαι. Η Μητενής δεν είναι στον δρόμο του Θεού, από ό,τι κατάλαβα. Το βλέπουμε, πάει σε μπαρ. Πιστεύω, ο ηθοποιός σημαίνει φως, πραγματικά. Όταν λέμε ηθοποιός σημαίνει φως, σημαίνει να παίζουν σοβαρά έργα. Σωστά, χριστιανικά. Την έχω γνωρίσει προσωπικά. Γιατί είχα πάει στο θέατρο στη Θεοδόρα και το είδα. Κοιτάξτε, ήθελα να πω και αυτό ότι καταγγέλλω το Sky εδώ πέρα, το καταγγέλλω γιατί είναι κουτσομπολίστικες. Δηλαδή, στο Sky δεν βλέπουμε πραγματικές ειδήσεις όπως είναι στο Mega και στα άλλα κανάλια, αλλά βλέπουμε κουτσομπολίστικες ειδήσεις. Δηλαδή ντροπή τους, προβάλλουν τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές. Το βλέπουμε συνέχεια. Τι με νοιάζει εμένα, ποιος είναι ο Γκλέτσος ή με την Άννα Μαρία, πώς τη λένε, με την δεν ξέρω τι είναι. Προβάλλουν το γάμο τους, τι κάνανε μετά. Και ποιος είναι ο Λιγκουρέζος και ποιος είναι ο Γκλέτσος. Και εντάξει, μια ένας απλός δικηγόρος είναι. Δηλαδή, πού καταντήσαμε. Δυστυχώς το Sky έχει καταστρέφει, βασικά καταστρέφει την Ορθοδοξία και την Ελλάδα το Sky. Ο Ρουβάς. Για το Σάκη Ρουβά, ακριβώς τον προβάλλει. Για μένα είναι προδότης ο Σάκης Ρουβάς. Είναι προδότης. Προδότης της πατρίδας και της πίστης μας. Πρέπει δημοσίως να πει συγγνώμη και ο Ψινάκης. Ντροπή του και του Ψινάκη που είναι κριτικός, γιατί είμαι κι εγώ κριτικιά. Ντροπιάζει το κριτικό γένος ο Ψινάκης. Είναι προδότης ο Ρουβάς και ο Ψινάκης, μακριά από αυτούς. Κοριτσόπουλα μακριά από το Ρουβά και το Ψινάκη. Πες τους τα Χρυσόστομη, πες τους τα. Κατακεράβνωσέ τους όλους. Είδες όμως, Φλόρα μου, τόσο σοφή γυναίκα και κανείς δεν την καλεί. Μόνο το μαρινάκι μας. Όταν στα έλεγα εγώ ότι είναι θεοσεβούμενη, εσύ μου έλεγες. Και κυρία, ούτε που τη διακόπτει. Τι τυχαία είναι, νομίζεις, Φλόρα μου. Να σου πω, Μαρή, λέω να κάνω κανένα μερεμετάκι, μπας και στρώσει λίγο, ε. Τι λες. Λορούκο μου, εγώ φεύγω, πάω στη σχολή. Πού σε ρε, αν γυρίσεις και δεν με βρεις, μη σκιαχτείς, στις χορεμένες θα είμαι. Δεν είναι το χρυσό μου. Η Μαρίνα μας ξανακάνει επανάσταση στην τηλεόραση. Δημιουργεί ένα συνδυασμό πρωινάδικου με Trust TV. Ενώνει τις δύο περιοχές της μέρας, το πρωί και το μεσάνυχτα, κατάλαβες. Ναι. Καλά είναι το χρυσό μου, ναι, μεγάλωσε η κυλίτσα της. Εντός των ημερών γεννάμε. Των ημερών του Πάσχα. Ποιον ημερών, βρε, ναι, τα ξέρω εγώ γιατρός της είμαι. Καλά, έχω τρελαθεί από τη χαρά μου, ε. Επιτέλους. Το Μαρκορέικο, ύστερα από τόσα χρόνια, βγάζει νέο μοντέλο, λίγο το έχεις. Νίνετα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να σε ξανακούσω να με πεις γιαγιά. Τι, α, ναι, έτσι μ' αρέσει. Μετά την Καρδινάλε, εγώ, ναι, οι δύο μικρογιαγιάδες, ναι, ναι. Πονήσου, μια ώρα να μανήσεις. Αν δεν ήσασταν αργόστρο, θα γινόσασταν κομμουνιστές. Καλημέρα, Φλωρός.
Πώς από εδώ. Ήρθα να μου δώσεις μερικά ρούχα σου. Έτσι κι αλλιώς εσύ δεν τα χρειάζεσαι. Τα απολύτως απαραίτητα, τάξει το σεντούκι για την ώρα την καλή. Και πού θα τις φοράσεις, Φλωράνς, εσύ. Τις τουαλέτες θα πας να μπαζάρεις στο Τζόκλι για τη νέα του σειρά νεκρές φύσεις. Όχι, Μωρή. Αλλά τώρα με το Μένιο θα βγαίνουμε. Θυμάσαι, ο Μένιος κάθε βράδυ έξω ήθελε να είναι. Ναι, αλλά χωρίς εσένα, πώς δεν θυμάμαι. Αφού λείπανε τα ίδια βράδια με το Μακαρίτη. Λοιπόν, αυτοί οι δύο παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στο κέρατο μαζί. Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος. Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργατή. Συγχρωστάς, το έχω ξαναπεί. Θυμάσαι όταν πρωτόρτο μένει στο Μαρκοράγια στο Φεράντζα. Αλλά και ο δικός του κατάλαβε αμέσως την κουμασίτα και τον προσέλαβε. Ναι, αλλά και εσύ δεν άργησες να τον προσλάβεις. Και ποιος είναι ο μπιθικότης που πήγαν στο κέντρο υγείας, δεν το δέχομαι. Εντάξει, τι είναι αυτός δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν πάνε και σε έναν ανώνυμο πολίτη. Και αμέσως ανακοινώσεις να ήταν. Εντάξει, η Φάνη Πετρελιά ήταν βουλευτή. Α, αυτό πολύ βασικό. Για τη ροκ μουσική. Οι Rolling Stones που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Και ντροπή στα κανάλια που τους προβάλλουν. Βλέπουμε όλα τα κανάλια, ιδιωτικά, δημόσια, προβάλλουν τους Rolling Stones. Είναι σατανική, ροκ μουσική γενικά. Οι τραγουδιστές όπως ο Τσακνής, Μαχαιρίτσα, τα Μισκούμπρια, αυτά κάτι που μιλάνε, είναι κάτι χοντρή αδύνατη που μιλάνε. Αντί να τραγουδάνε, μιλάνε. Είναι του άλλου του, πώς λέγεται, ένας ο Κραουνάκης που έχει κάνει ένα βίντεο κλιπ που μιλάει μια. Κατεβαίνει και ανεβαίνει, ξέρω εγώ τι γίνεται, χαμός. Μάλλον τη βλέπω να κάθεται και στην αυριανή εκπομπή. Φλωράς, θυμάσαι πρωτομαγιά του 66. Εγώ 22, εσύ 37. Που λείπανε όλη νύχτα και είχαμε τρελαθεί από την αγωνία, θυμάσαι. Από τότε σου μείνα, από εκείνο το βράδυ. Ναι, και την άλλη μέρα το πρωί τους βρήκαμε να κοιμούνται στις σκάλες. Στουπί και να βρωμάνε φτηνή γυναικείλα. Και να επιμένουν ότι δεν ήταν κολόνια, δεν, αλλά λάδια της μηχανής. Ναι, και τσογλάνια. Τι κατήκια. Βεβαιούλες, βέβαια έχουν περάσει αιώνες από τότε που αγκομαχούσες στο κρεβάτι και δεν ήταν από τους πόνους στη μέση. Αλλά δεν μου λες, θυμάστε καθόλου πως ήταν τότε με το Μένιο. Σε παρακαλώ, Ντένι, εμείς δεν κάναμε τέτοια. Ναι, και τι κάνατε, πνίγατε τις βαρκούλες στη βανιέρα. Άντε, κυρία των τιμών. Όχι, Μωρία, αλλά από αυτά τα τέτοια που λες, εμείς κάναμε έτσι κάτι πολύ λίγα. Γι' αυτά, γιατί επέμενε αυτό. Έλα, ναι. Αυτό ξέρεις, μωρέ, εγώ δεν το εγκρίνω τόσο έξυπνο από το γάμο. Και εγώ δεν το εγκρίνω, γιατί μπορεί να καθυστερήσει την τελετή. Άντε, γεια μας. Από πότε μου άρεσε να πίνεις τσίπουρο. Μου φέρε η κυρία Ζωήτα, η μητέρα της Μαρίνας, και μου άρεσε. Και τηλεφώνησε στο φίλο μου στο Τσάντελ και μου έστειλε μια κούτα. Και έχω γίνει φανατική. Ναι, ναι. Είναι να δεις και οι άλλες την Αναγνωστοπούλου. Το κάνανε μόδα μέσα σε μια εβδομάδα. Άντε, γεια. Μωρή, ακόμα τι Λουκά έχει η Μαρίνα μας. Καλά, πόσες ώρες μιλάει αυτή. Τρεις ώρες, Τόλι μου, παρά 10 λεπτά. Τρεις ώρες μετρημένες. Ούτε ο Χριστόδουλος στις ειδήσεις του Μέγκα τόση ώρα. Υπομονή, κύριε Νικηφόρε μου, υπομονή. Τη σήμερα η μέρα πάντου δύσκολα είναι. Δεν μου λες, εσύ πώς τα περνάς. Έχω πεθάνει στην Αγκαρία, κύριε Κασιμάτη μου. Αυτό σας λέω μόνο, έχω πεθάνει στην Αγκαρία. Αλλά, τι τα θέλετε, αφού το κανάλι είναι ανίκανο να προστατέψει τους ανθρώπους του. Περπεδάκι μου. Μήπως θες να βάλουμε κανένα μέσο να σε φέρουμε στην Αθήνα. Αυτό να μην το ξαναπείτε, εντάξει. Εγώ θα υπηρετήσω την πατρίδα μου κανονικά όπως όλοι. Δεν θα υπονομεύσω εγώ, κύριε Κασιμάτη μου, το αξιόμαχο του στρατεύματος. Πώς είναι αυτός ο αψιλός, είναι αυτός ο τύπος. Ναι, κύριε Κασιμάτη, κύριε Κασιμάτη μου. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα, έχω Αγκαρία στα μαγειρία. Ναι. Και πού να ξέρω εγώ τι φαΐ έχουμε σήμερα, κύριε Κασιμάτη μου. Ναι. Α, απεθυμίσατε τις πατάτες Bloom, ναι. Δείτε το πρωινό χαμόγελο, τι να σας πω. Ναι, αστείο ήταν. Α, ναι, ακόμα η Λουκά. Καλά, τι λέει τόσες ώρες, ρε παιδί μου. Το κινητό μου είναι 094 53 82 32 και γράμματα Λουκά Ελένη, ταχυδρομείο Σπάτα Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ την κυρία Ελένη Λουκά και ελπίζουμε να την έχουμε ξανά σε μία σύντομη, συνέντευξη που θα της ξανακάνουμε. Ευχαριστώ κι εγώ για όλα. Ηρωίδα! Πάπη! Έλα εδώ, παλικάρι μου, έλα εδώ, αγάπη μου, έλα εδώ. Έλα μου εδώ, έλα μου εδώ.
Έλα βρε. Γιατί με φοβάσαι. Άντε βρε, με φοβάσαι. Καλά σου κάνει. Για να λέμε τους τραγουδοί και καλά σου κάνει. Καλημέρα. Κουρασμενάκι, κουρασμενάκι. Όχι, λίγο κουράγιο ακόμα να σηκώσω μία στο καλάμι έχω. Στο καλάμι, βρε παιδί μου, όχι και στο καλάμι. Α, δεν με πιστεύεις, ε. Καλά. Πορτοκαλαδίτσα. Πορτοκαλαδίτσα. Α, εσύ να τρώγεσαι. Όχι, 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 μη. Δεν κάνει το παιδί, το παιδί. Να μη σε νοιάζει ένα για το παιδί. Αλήθεια, τι κάνει το μωρό μου, α, δεν είναι μωρό μας. Όχι, ποιος είπε. Είπε εγώ ότι είναι μωρό μας. Σιγά μην είπα ότι είμαι ο... Έτσι, μπράβο. Εγώ μιλάω γενικά για το μωρό όλης της Ελλάδας. Αλήθεια. Σε ποιο μοιάζει. Σε μένα. Α, δεν πειράζει. Καλά, να είναι. Να σου πω, μπορείς να φύγεις τώρα γιατί δεν έχω χρόνο. Αυτό πρέπει να το προσέξεις, διότι ο χρόνος... Είναι χρήμα. Όχι, όχι, ο χρόνος είναι το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου. Διότι ο ανθρώπινος χρόνος δεν γυρίζει κυκλικά, πηγαίνει ευθεία, εντελώς ευθεία. Με καταλαβαίνεις, γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι, διότι η ευτυχία είναι η νοσταλγία της επανάληψης. Και ποιος λέει, ρε, ότι εγώ δεν είμαι ευτυχισμένη. Ο Χούντερα. Δεν πάει να το λέει και η Πινελόπη φάγε, πως κατά τη λένε. Δέλτα. Πινελόπη Δέλτα. Έτσι τη λένε. Μήπως μύρισε γιαουρτάκι. Τι μου λες, ρε παιδί μου, τι μου λες εκεί. Αυτό που σου λέω, μπορείς να μου πεις τι στο διάλογο έχει πάθει. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω πια. Μήπως ξέρεις εσύ κάτι. Εγώ. Από πού καλέ και ως πού να ξέρω εγώ, σαν πως μιλιόμαστε με τον άνθρωπο. Συνεράτε! Έλα, πασά μου, έχουμε καθαρισμό όπλων. Ναι, μισό λεπτό μιλάω με τη Μαστροκώστα. Ναι, έλα. Έλα, βρε γογό, συγγνώμη, ναι, ένας φίλος, ναι. Ποια γογό, καλέ. Είπαμε γογό, εντάξει, και εμένα μου λείπεις, αλλά. Τι θα πει εγώ σε βοήθησα να ξεπεράσει τον Απόστολο. Θες να πεις ότι με χρησιμοποίησες. Καλά, κατάλαβα. Έλα, έλα, σ' αφήνω, ε. Σ' αφήνω, μου χτυπάνε, άντε, γεια. Βεβαίως και σε θέλω, γογό μου. Βεβαίως και σε θέλω, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Καλησπέρα, μα. Έφερα κάτι καινούργια σενάρια στο νέα. Α, και γλυκάκι. Γλυκάκια, διότι μετά από τόσο καιρό που έχω να έρθω από εδώ, δεν γίνεται να έρθω με άδεια χέρια. Εντάξει, σε ευχαριστούμε, άστα και σπάσε. Α. Είστε καλά. Να δω. Το μωρό, το μωρό. Τι θα γίνει, ρε μάγκα, θα συνεχιστεί πολύ αυτό το πράγμα. Αυτό ποιο, ποιο αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η σχέση σας. Πώς πάει η σχέση σας, καλά. Θαυμάσια ικανοποιήθηκες τώρα, καληνύχτα. Μα γιατί με φέρεστε έτσι. Εγώ απέναντι σας χαιρόμαι χαρά μεγάλη, διότι ο Εάντας είναι εξαιρετικό παιδί. Αλήθεια, πού είναι. Πού είναι ο μπαμπάς. Να του πω μια καλησπέρα. Δεν είναι εδώ. Α, δεν είναι εδώ. Α, τι κρίμα. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ θα το περιμένω. Διότι σκεφτείτε τι θα βάλει με το νου του, αν μάθει ότι πέρασε από εδώ και δεν τον περίμενα. Ό,τι κάνατε το σωστό. Α, δεν θα συμφωνήσω, δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Ενώ αν καταλάβει ότι τον περίμενα, θα καταλάβει ότι ήρθαμε με αγνές προθέσεις. Αγνές προθέσεις. Εντελώς σας το μωρό. Πάντως, δεν κάνει καθόλου καλά που σας αφήνει μόνοι σας στην κατάστασή σας. Άντε σπίξου, παιδάκι μου. Πάει. Δεν πάω, θέλω να δω το φίλο μου. Δεν θέλω. Γλυκάκι, θα φάμε και ένα γλυκάκι. Δε σιδεράτε. Έλα ρε. Εκείνη την γογό μου, ρε. Γογό, γογό. Ποια γογό. Τι γογό που μιλούσες πριν. Α, τη Μαστροκώστα λες. Ναι, τι. Θα φάμε κι εμείς τίποτα. Κοίτα, με τη Μαστροκώστα εγώ έχω τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν με νοιάζει ούτως ή άλλως. Αλλά οφείλω να σου πω ότι η γογό είναι μια δύσκολη περίπτωση, οπότε ξέχασε το. Ωραία, δώσ' μου το τηλέφωνό της και θα σου πω εγώ. Τι να σου πω, αγόρι μου. Άμα θες το τηλέφωνό της, να σου το δώσω. Πολύ ευχαρίστω. Αλλά εγώ οφείλω να σε προειδοποιήσω ότι είναι δύσκολη, διότι αγόρι μου, η γογό δεν έχει. Και χαρά στον που την έχει, κατάλαβες. Ορίστε. Βρε σιδεράτε. Παρακαλώ. Υπάρχουν τετραψήφια κινητά. Όχι, απλά έχω παραλείψει τα δύο τελευταία ψηφία, κατάλαβες. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τη γογό και το έχω βγάλει το τηλέφωνο στον πληστηριασμό. Τρεις βάρδιες, μια καλλιόπη. Και ένα καθαρισμό όπλο. Και πότε λέτε να παντρευτείτε? Σύντομα, πολύ σύντομα. Άλλη ερώτηση. Όχι, το λέω, μην μου το πείτε τελευταία στιγμή και δεν έχω χρόνο για το δώρο. Μην είναι ήσυχος, θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει. Άντε τράβα τώρα. Πάντως, πολύ ωραίο το σπιτάκι σας. Πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Έκτακτο, έκτακτο. Σαν ερωτική φωλίτσα. Ρε, τι πάθαμε. Έτσι, μπράβο, παιδιά μου. Έτσι, μπράβο, έτσι. Να τον περιφρουρείτε τον ερωτά σας. Να τον περιφρουρείτε. Διότι, όπως έλεγε και ο Μπάρμπερ, η ασφάλεια των ερωτικών σχέσεων στις μέρες μας απαιτεί κάτι παραπάνω από προφυλακτικό. Εσείς δεν μας είπατε, με την κυρία Μάρα σας πώς τα πάτε, την περιφρουρείτε καλά? Ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ ευχαριστώ. Τώρα για να καταλάβω. Ναι. Αυτή η συζήτηση που έχουμε μεταξύ μας. Ναι, πείτε μου. Την θεωρείτε normal? Α, εννοείται που κάποτε εμείς οι δύο. Ναι, εννοώ, κάποτε που εμείς οι δύο. Α, όχι, βρε παιδί μου. Όχι, όχι, όχι.
Άλλωστε, πώς το λέει εκείνο το έντεχνο ελληνικό, πώς το λέει. Α, τα κορμιά και τα μαχαιριά κάποτε αλλάζουν χέρια. Ε? Α, καταφωνή! Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Εντάμου, δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά παίρνω που σε βλέπω. Και ειδικά που μαθαίνω ότι είστε τόσο μα τόσο πολύ αγαπημένοι. Τούσας, τούσας. Ευχαριστώ. Καλά, πώς από εδώ. Να, ο κύριος Μαρκοράς άφησε κάτι σενάρια και ό,τι θα έφευγε, σωστά. Σωστά, σωστά, να σας αφήσω και λίγο μόνος σας. Ζευγάρι δεν είστε? Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου με καθόλου, μα καθόλου δεν μ' αρέσει να μπαίνω ανάμεσα στα ζευγάρια. Τι να πιούμε? Τι να πιούμε, κυρία Ντένι μου, τι να πιούμε, είμαστε τώρα να πίνουμε. Εδώ σας λέω ότι εδώ και πέντε μέρες δεν με έχει αφήσει χλωρό κλαρί. Τι σε έβρισε πάλι ο Τραμπούκος? Τώρα να τον πάρω τηλέφωνο, να τον κανονίσω. Όχι καλέ, μακάρι να με έβριζε, θα τον έβριζα κι εγώ και θα τελειώναμε. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Καλέ, με στην καλή χαρά είναι και με στο χαμογέλο τη Τζοκόντα. Τώρα τελευταία κι εγώ, όλο μέσα στο κέφι τον βλέπω. Θα με τρελάνει, κυρία Ντένι μου. Τι θα κάνουμε τώρα που λείπει κι ο φίλο μου, ο Παναγιωτήδης, ο ψυχίατρος, που τον είχα για κανένα έκτακτο μήνυ ηλεκτροσόκ. Μήπως να πηγαίνατε να τον ψαρεύατε, να βλέπαμε τι γίνεται. Θα πάω, χρυσό μου, αλλά θα αποβημάτιον. Του Μακρυγιάννη για μένα έχει καταντήσει σαν το φάληρο. Όποτε πηγαίνω στη Μητσέων για να μάθω κάτι, όλο γαλότσες και σεμπρέλες ψαρεύω. Α, μισό λεπτό, με συγχωρείς, χρυσό μου. Α, όταν θα πάτε, με τρόπο, ε! Γιατί μπορεί να είναι και ιδέα μου, όχι τίποτα άλλο. Πού σου έφερε εκείνες τις προσθήκες που λέγαμε? Για το 7 και το 8. Χαίρετε, κυρία Κουμπράτη. Είναι 2-3 guest. Νομίζω ότι θα δώσουν ενδιαφέρον. Διάβασε τα. Χρυσό μου, επειδή ξέρεις ότι εγώ κουράζομαι να διαβάζω. Δεν μας τα διαβάζεις εσύ τα σενάρια τώρα που είναι εδώ και η Μαρίνα μας, να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Α, σε παρακαλώ, που σε παρακαλώ. Δεν πρόκειται εγώ να εκθέσω τη δουλειά μου στα απέδευτα αυτάκια μιας TV personas με υφέρποντα κρετινισμό. Συγγνώμη κιόλας, δεσποινής μου. Κυρία, τι είστε. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά... Μα τι είπα? Τι είπες? Έχεις την εντύπωση ότι η τηλεόραση που θα κάνω εγώ θα αφορά την κυρία Κουτουράτη και τους ομοίους της? Η τηλεόραση που θα κάνω εγώ θα είναι μια δραματική σειρά και όχι οι περιπέτειες του Χιούι, του Λιούι και του Διούι. Χαίρετε. Θα με τρελάνε. Μιλάει όμως ωραία ο Αλίτης. Το άκουσες αυτό το υφέρποντα κρετινισμό? Τι ωραία το είπε. Να δείτε που επίτηδες το κάνει. Μήπως, χρυσό μου, έχεις τίποτα παρενέργειες της εγκυμοσύνης? Γιατί εγώ από τη δικιά μου δεν θυμάμαι, γιατί πάντα έτσι ήμουνα. Όχι, αλήθεια σας λέω, κυρία Ντένι μου. Τα γάρι μου έχει γίνει. Να, προχθές πήγαμε με τον Έντα να φάμε στην μπάρα. Έτσι για το Θεό Αθήνα. Τσουπ! Δίπλα στο τραπέζι, ποτά να μας κερνά και χαμόγελα. Εσένα όμως, χρυσό μου, νευρική σε βλέπω. Ναι, νευρική. Έχετε δίκιο, κυρία Ντένι μου. Αλλά τι να κάνω, πάει και εκπομπή χάλια. Τόσο πολύ, α. Από το κακό στο χειρότερο. Μέχρι και η Παναγιωταρέ με πέρασε νούμερα. Έλα, και τι έχεις για αύριο? Μου είπε ο Φώτης, που θα το φάει το βρωμοξυλότο από μένα, ότι έχει λέει κάτι καλό και δοκιμασμένο. Καλέ, χειροκροτήσετε. Σόλα! Μαρινάκι, το τι χαρά αισθάνομαι που έχω έρθει στην εκπομπή σου, δεν λέγεται. Γιατί? Γιατί ως ευαπής είναι εκπομπές που μου ταιριάζουν αυτές οι πρωινές, ξέρεις εγώ, και αυτές οι εκπομπές, παρότι άλλες έχουν τα μέσα και τις παίρνουν, ως ευαπής μιλάει τον κοινό μου. Καλά έτσι. Εσείς άσχετα χειροκροτάτε, καλέ πρωινά, έτσι. Καλά έτσι. Για να λέω και εσύ, γιατί γελάμε, Μαρικάσο? Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν βλέπεις οι άλλες παρουσιάστες τι κάνουν? Τι κάνουν, παιδί? Καλή, συγκίστηκα τώρα. Που συγκίστηκα, χειροκροτήστε λίγο άσχετα. Λέω, άκουρε, κορίτσια. Η Λούλα δεν είναι στην. Η Λούλα δεν είναι στην. Τι έπαθε, εγώ δεν είμαι κουτσοπόλα, αλλά. Τι να πει ο Ιταλός, σε παρακαλώ πολύ. Πες μου, τι να πει ο Ιταλός. Τι να πει ο Ιταλός, άσε, γιατί ο Ιταλός πολλά τα έχει. Τι να το κάνεις, αγάπη μου, ξέρω να σου πω κάτι. Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπα και σκατάβατη. Καλό! Την έχω τρελάνει, Τόλμη. Την έχω τρελάνει, σου λέω. Ναι, την έχει τρελάνει, αγόρι μου, αλλά μην το παρακάνει και την πιάσει καμιά ιστερία. Μ' ακούς, γιατί με τα νεύρα που κι αυτή μπορεί να ξεκινήσει με στο πλατό. Ρε σιδεράτε, γιατί μα φάει σαν ώρε. Τι εννοεί? Παίρνω το τηλέφωνο τη Μαστροκώστα που μου έδωσε και βγαίνει συνεχώ ένα άντρα. Ναι. Ξέρει τι θα γίνεται, μάλλον θα είναι ο Γκλέτσο από τότε που ήταν μαζί και το είχαν κοινό, καταλαβέ. Θε να σου δώσω τη λάσπα που είναι σιγουρό. Εντάξει, για ρίχτο. Ναι, μόνο που. Ξέρεις, πρέπει να πάρω τηλέφωνο στο σπίτι να μου το δώσει ο αδερφός μου. Πάρε. Ναι, αλλά ο αδερφός μου δεν είναι και γυρίζει το βράδυ, κατάλαβες, την ώρα που εγώ θα έχω Σκοπιά γερμανικό. Εντάξει, ρε, θα τη βολέψουμε τη Σκοπιά, εγώ. Ευχαριστώ, παιδί μου, ευχαριστώ. Ναι. Έλα, ε. Τι. Τι να πω,
Ναι. Μα ναι, σου λέω, ναι, μεγάλες πλάκες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Εσύ όμως δεν μου πεις τι γίνεται. Πώς τα περνάς. Πώς να πάει. Έχω πεθάνει στη Σκοπιά. Απόψε πάλι γερμανικό. Τι μου λες, ρε παιδί μου, τι μου λες, σοβαρά. Σε κλείνω τώρα, Ανίτα μου, σε κλείνω και τα λέμε μετά, εντάξει. Α, καλέ, η σούλα βουρδόμπαση. Ξέρεις, Ραφαέλα, καλά τι συμβουλές μου ζητούσε. Έλα, γι' αυτό είναι έτσι. Μα γι' αυτό είναι βασίλειο. Είχα πάει στην Ιταλία. Την Τζένιφερ Τζόνς, την ξέρεις. Όχι. Κανένας δεν την έμαθε γιατί δεν μ' άκουσε. Τώρα μπορείς να μου πεις τι κονθέρατα αυτόν εδώ. Όχι, είναι πολύ καλό. Ναι, αλλά θα μας πούνε ότι την γράφουμε πάλι την Ελένη. Δεν σας άρεσε δηλαδή τώρα εσάς. Καλός είναι, παιδάκι. Καλός είναι, αλλά πολλή ώρα. Ξεπέρασε και τη Λουκά. Πουθενά δεν σας βρίσκουμε, κύριε Κασιμάτη μου. Πουθενά δεν σας βρίσκουμε. Μα τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Να, αγόρι μου, έλεγα τώρα που η Φλωρένς κάνει ετοιμασίες για το σπίτι, να ερχόσουν να κοιμώσουν ένα σπίτι μου. Σιγά τώρα μην ξεσπιτωθώ εγώ επειδή η Φλώρα θέλει να κάνει αλλαγές. Άσε το άλλο δηλαδή. Ποιο άλλο? Το άλλο. Α, ναι, άσε. Κατάλαβα. Κατάλαβες, τι κατάλαβες? Ότι θες να αποφύγεις ανεπιθύμητες συναντήσεις. Ανεπιθύμητες? Τι ανεπιθύμητες, παιδάκι μου, είσαι έξω που εγώ την επιθύμησα πάρα πολύ την Ινέτα. Δεν μιλάω, Χρυσό μου, για την Ινέτα. Για μια άλλη φίλη μου μιλάω που δεν μπορείς ούτε να τη βλέπεις. Καλά το έτσι και περάσει από το σπίτι η Ντενίση, το πολύ πολύ εγώ ανεβαίνω στο πάνω δωμάτιο, ναι. Μα δεν λέω για τη Μιμή, Χρυσό μου, για κάποιες άλλες συναντήσεις, λέω, που εγκυμονούν κινδύνους. Κινδύνους? Τι κινδύνους, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, λέω για... Άντε καλέ τώρα που θα έχω εγώ πρόβλημα με την κυρία Μπουρδάρα, άμα σε καλό σου μη χειρότερα. Με έσκασες, Χρυσό μου, δεν μιλάω για την κυρία Μπουρδάρα, για τη Μαρίνα, λέω. Μαρίνα. To think about, yes. Για την κυρία Κουντουράτου, λες. Ναι, για την κυρία Κουντουράτου, λέω. Αλήθεια, δεν μου είπες εσένα πώς σου φαίνεται αυτή η εγκυμοσύνη. Πώς να μου φαίνεται. Δεν προχωρημένη μου φαίνεται. Μακάρι να γυρίσουμε το καλό το παιδί. Μπας και βάλει και λίγο μυαλό. Με τους ηχολήπτες, τι έγινε? Ας τους ηχολήπτες. Εντύπωση όμως μου κάνει που δεν με ρώτησες γιατί αρχίσαμε να ξαναμιλάμε. Έλα βρε Ντένι, έλα βρε σε μένα. Τι, δεν σε ξέρω εγώ. Τι ξέρεις παιδί μου? Δεν ξέρω ότι εσύ τη συχαίνεσαι αυτήν, αλλά θέλεις να την έχεις από δίπλα γιατί ο άντρας της θέλει στη σειρά. Α, ναι, γι' αυτό. Αλλά όσον αφορά στη Μαρίνα. Με τον Νικηφόρο τι έγινε, σου αύξησε καθόλου τον μπάτζετ? Άσε τον Νικηφόρο, δεν είναι της παρούσης. Όσον αφορά στη Μαρίνα. Α, δεν του το πες, ρε Ντένι. Λοιπόν, αύριο θα πας και θα του πεις. Νικηφόρε, θα του πεις. Για να λέμε τα σίκα-σίκα. Α, τώρα που το φέρε η κουβέντα, μιλήσεις καθόλου με τον Τόλι? Και τι έχουμε να πούμε εμείς με τον κύριο Σιδεράτο, καλέ? Έχουμε τίποτα κοινό? Βέβαια, τίποτα. Εκείνος κάνει στρατό. Πού να ξέρεις εσύ από αυτά? Σωστά. Και τώρα επειδή λοιπόν, έχω ένα πολύ διαστημικό ραντεβού και βιάζομαι να ετοιμαστώ. Κωνσταντίνε, Αγάπη μου, γιατί τώρα θα περάσουμε μαγειρική, γιατί και... Ναι. Λοιπόν, μετά την πληθωρική σούλα βουρδούμπαση... Πριν μετά τελειώσαμε. Κάτσε, παιδάκι μου, πάμε σε διαφημίσεις. Φώτη! Αυτή ήταν η εκπλήξη, ρε Σαχλαμάρα. Ο Κοναράκης που έχει πάρει σβάρνα όλες τις πρωινατζούδες. Αν είμαστε στάρ μου, εγώ δεν είπα έκπληξη, εγώ είπα δοκιμασμένος. Ο πιο καλός, ο αγκρής, ο μαθητής ήμουν εγώ στη λάζη. Ρε Ζαμπέτα. Έλα. Δεν μου δίνεις 200.000 που τις χρειάζομαι. Τι να τις κάνεις εσύ, παιδί μου, 200.000. Αχ, αγόρι μου, πάει μεγάλη δυστυχία στον κόσμο. Και με 200.000 θα την εξαλείψεις? Όχι, αλλά θα την ανακουφίσω. Είδα χτες τον Ευαγγελάδα ένα παιδάκι που χρειάζεται να κάνει επίγουσα εγχείρηση. Δεν θυμάμαι σε τι. Πάντως, άκουσα πολύ δύσκολη θα είναι. Και έχουν ανοίξει λογαριασμό στη Βίστεως. Θέλω να ρίξω κι εγώ τον οβολό μου. Να σου δώσω, αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή τόσα λεφτά πάνω μου. Α, δεν πειράζει. Και πιστωτικές κάρτες δεχόμαστε. Και επιταγές. Και συνάλλαγμα. Να σου δώσω, ρε Φλώρα, να σου δώσω. Αν είναι για το παιδάκι. Για το παιδάκι είναι πάλι κάνει, γιατί άλλο. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say. 2, 3, 4, tell the people what she wore. Να σας πω, μπορώ να δοκιμάσω το κομπινεζό στη βιτρίνα. Α, όχι κυρία μου. Πρέπει να το δοκιμάσετε στο δοκιμαστήριο, όπως όλος ο κόσμος.
Είναι φυσικό, ε. Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω. Ναι, ρε, παιδί μου, ναι, αυτό που ακούς. Και την είδες έτσι στο σπίτι της μητέρας σου. Φαντάζομαι, κακομοίρη μου, τι θα έπαθες. Μπα, τίποτα, τίποτα. Σου λέω ότι τη τάχωσα κανονικά. Την έχω τρελάνει, σου λέω. Τη τάχωσες. Ε, ναι, για να μην πάρει ήδη συνδέμητα, καταλαβαίνεις τώρα. Α, ναι, σωστά, βέβαια, είναι και αυτό. Πάντως, μια χαρά τα κατάφερα μέχρι τώρα και δεν πήρε χαμπάρι ήδη τίποτα για μένα και τη Μαρίνα. Ναι, βέβαια, τίποτα, τίποτα. Αν και κάπως περίεργα μου τα πει. Λες. Άμπα, μωρέ, ιδέα σου θα είναι, σώπα. Ναι, μωρέ, σιγά τώρα. Αν είχε πάρει ήδη συνδένει, θα φαινόταν το πράγμα. Βρε, το συζητάς, βρε. Βρε, ούτε μία στο εκατομμύριο η κυρία Ντένι της περνάει τώρα το μυαλό, ότι εσύ και η Μαρίνα τώρα, σιγά, μπα, δεν νομίζω. Όχι, 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 σε αυτό με παραδέχομαι. Είναι γιατί ξέρω να κρύβομαι καλά, κατάλαβες. Τι διάολο θέατρο κάναμε τόσα χρόνια. Σωστά, σωστά. Πάντως, βρε, Κωστή μου, μόλις απολυθώ από εδώ πέρα, μου πεις και εμένα τη σχολή που πήγες, γιατί εγώ ξέρεις. Καρφώνομαι εύκολα. Καλά, καλά, θα σου πω, θα σου πω. Α, κλείνω τώρα, Ανίτα. Ανίτα. Κλείνω. Αχ, δράμα αυτές οι τράπεζες, δράμα, δράμα, ουρά. Να παίρνει το χαρτάκι, να περιμένει να έρθει η σειρά σου. Πω, δεν να πηγαίνει στην τράπεζα. Πω, πω, τι κούραση. Τι έγινε, Φλωρούκο, όλα εντάξει. Να σε καλά, παλικάρι μου, εντάξει. Τα κατάθεσα τα χρήματα. Το σώσαμε το παιδάκι. Μπράβο, Φλωρά, μπράβο, μπράβο. Γιατί και το παιδάκι, παιδάκι είναι. Ψυχή έχει, δεν έχει. Αν δεν έχει, παλικάρι μου, δεν έχει. Ψυχή το παιδάκι. Και μου καρδιά μου εμπιστοσύνη. Δεν ξαναγυρίσουμε σε εκείνη. Κι όσα διέξοδα κι αν βρούμε, πάλι μες στην εθνική θα βρούμε. Και μου καρδιά μου. Καλημέρα, Χρυσό μου. Καλημέρα, κύριε Μαρκορά. Πάλι τραγούδια. Ε, τι να κάνουμε, κύριε Μαρκορά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε πρωινάδικο και δεν το λέτε συναυλία να τελειώνετε. Μα τι λέτε τώρα. Έτσι όπως θα πας εσύ, Χρυσό μου, σε λίγο η εκπομπή δεν θα μεταδίδεται από την τηλεόραση. Θα βγαίνει κατευθείαν σε CD. Γεια σου, Χρυσό μου. Κυρία Μαρκορά, να σας πω. Τι να μου πεις, ρε Μπερίσα, τι να μου πεις, κύριε, τη γωνία, ρε, τι κοίτα, που είναι η κάμπλα σου, παριστερά. Πρόσεχε το κουτί με το ρεύμα, μη σε χτυπείς, και ποιος θα το βάξει μεθαύριο το σπίτι, ας εσύ, τι. Ρε εσύ, ας εσύ, τι δεν γαμώ την καταπιώνα σου, γαμώ, γι' αυτό έτσι σας πληρώνω για να τα μην, λοιπόν, φέρ' το δόλιο, γρήγορα. Δεν θα πιάσω το σαμάρα στα χέρια μου, θα τον κάνει τόσο, σα κουβάλεις, ρε. Λόλο. Τι είναι αυτό, ρε. Τέλειωσε! Πότε δεν τέλειωσε, ρε! Τι σας πιάσω να με κλέβετε, θα σας κορυδώσω! Φλόρα, Φλόρα, έρχεται προς τα εδώ, πες του να φύγει και φοβάμαι! Κάσε μου, και εσύ, ξενοφοβιά! Τι θέλει, τι θέλει, πες του! Άρα, σημαίνει, για αυτό το ψυγείο, τι να θέλει, μόνο, τι να θέλει! Να σε βιάσει, να σου κλέψει τις λίρες και να σε... με αυτό, ρατσίστρια! Εγώ, ρατσίστρια! Τι καμαρώνετε, ρε! Γι' αυτό ρε σας έδωσα στις 10.000 έγια μου ξαπλώνετε. Έχετε να βάψετε και το μπάνιο, το ξεχάσατε. Ακούς ρε, το μπαίνεις ρε μάλια. Έτσι μπράβο Φλόρκο μου, έτσι μπράβο, μαστίχος έδωσε. Μαστίχος έδωσε να μάθουν εκεί πέρα. Έτσι κυρίως. Σήκαλε. Αν κύριε σκεντής να σου λείπουν τίποτα πράγματα, μην πεις ότι φταίω εγώ. Με τα λεφτά που μου έδωσες μόνο Αλβανούς μπορούσα να πάρω. Τι λέρε τα σου, για τρία δωμάτια δεν φτάνουν 250 χιλιάρικα. Πόσα. Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή, γιατί στο ξαναλέω. Αν δεν σοβαρευτείς, ξέχνα το πρωινάδικο. Ξηγηθήκαμε! Εντάξει, εντάξει. Πες εντάξει στην κοπέλα. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Άιντε να συμμαζευτούμε εδώ πέρα στο διάλογο. Πια μόλι άκουσε μου μάζεψε. Τσα! Καλημέρα σα. Δεν πιστεύω να διακόπτω τίποτα. Άντε καλέ, ότι σα περιμέναμε. Στα αλήθεια, πολύ χαίρομαι. Περίφημα, περίφημα. Λοιπόν, Κωστάκη. Ναι, για πείτε μου. Το καλό που σου θέλω, εξαφανίσω μπροστά μου γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καθόλου καλά. Α, σε αυτή την περίπτωση θα σα συμβούλευα να αποφεύγετε τι έντονε συγκινήσει και του αγχώδει ανθρώπου. Και πάλι καλημέρα σα. Του κυρίου Κασιμάτη θέμαι εγώ. Αν θέλετε τίποτα. Δεν θα θελήσουμε, δεν θα θελήσουμε. Α, και αύριο το πρωί θα ξαναπέρασω για να μην ανησυχείτε τότε. Τι ώρα για να στρώσω τα χαλιά τα λέω. Κατά τις 11 εκεί. Τούρκα! Κυρία Ντένι. Ιστόβι φετίτσι. Μέρα. Ιστόβι φετίτσι. Τι είσαι εσύ, κοριτσιά μου. Γκασπαζά! Γκασπαζά! Μαναράκι μου, ρωσάκι είσαι και δεν μας το λες. Γκασπαζά! Γκασπαζά! Γεια σου, εγώ στα χέρια μας που έχουν γκασπαζά. Είναι Χρυσό μου, γιατί φωνάζεις. Ποιος είναι ο κύριος. Καλημέρα, κυρία Ντένι. Ίδια, ολόιδια είναι. Γνωριζόμαστε. Παιδιόθεν. Ποιον φωνάζατε, Σκατομαρία.
Και του λέγατε να βγάλει το σκασμό με την καϊδουροφωνάρα του. Μένιο! Μωρή κουφάλα! Πότε ήρθες, βρε αρκουδιάρη! Χτες και προχτές και αντιπροχτές, κάθε μέρα μες στα πόδια μου τον έχω. Με έχει παλαβώσει. Άσε που πετάει κάτι παπαριές για κάτι κούντερες, μούντερες, πως κατά τους λένε. Εν τα βλέπεις, τον έδιωξες και άρχισε τις κακές παρέες. Ρε Τόλι, λες να υποψιάζετε τίποτα, γιατί εμένα αυτά τα κολπάκια δεν μου φαίνονται φυσιολογικά. Και πού να ξέρω εγώ καλέ, σαν πως και μιλάμε. Πάντως, αν υποψιαζόταν κάτι, παιδί μου, αυτός θα σε έπαιζε αλλιώς. Αυτός παιδί με την καψούρα που έχει, θα βάζε ρόδες στη Μητρόπολη και στέφαινε έξω από το σπίτι, μωρί. Λοιπόν, καλά γελάσαμε. Ωραίες οι ιστορίες σου. Σήκω τώρα να πάμε να δούμε και τη Φαλκονέρα. Αλήθεια, η Φλόρα δεν ζει εδώ? Για την ακρίβεια δεν ζει καθόλου, αλλά δεν της το έχουμε πει ακόμα. Ίδια, ολόιδια. Όχι, βρε, ζει με τον Κωνσταντίνο, στο Μακρυγιάννη. Πού, σε εκείνο το ερείπιο, στην Πιτσέων, δεν έχει πέσει ακόμα αυτό? Όχι, μισό λεπτό να πάρω τα πράγματά μου, γιατί δεν φαντάζεσαι πως περιμένω τη στιγμή που θα δω τη Φλωρένς να καταραίει. Άντε να κλείσουμε τώρα, παιδί μου, γιατί έχω και υποψήλωση. Καλά, καλέ. Α, και πού σε, μίλησα με το Φώτη. Κανόνισα να σου έρθει στο πλατό αύριο ο Μανουσάκης με όλο το Παπαδαριό. Αχ, μπράβο, βρε Τόλι μου. Να μας κάνουν και κανένα εφιέλαιο, έτσι, για να πιάσουμε και κανένα νούμερο της προκοπής. Εντάξει, εντάξει, μόνο κοίτα, νομίζω ότι. Συγγνώμη! Μάλιστα, κύριε Αθουμασπιστά. Για έλα μέσα στο γραφείο, σε θέλω για λίγο. Αμέσως, κύριε Αθουμασπιστά. Ναι, έλα. Αυτός. Τι αυτός, παιδί μου, αυτός, ναι. Ναι. Ναι, μου φαίνεται ότι παίζει. Εσύ ρε σου λέω, πάρω στη σκάλα που... Εσύ πρόσεχε, μη μου ρίξεις τα γόνα κάτω, κοίτα μου λάρες! Βρε... Φλόρενς! Υπό ανάπτυκτε! Προς τη συνάνθρωση της μειονότητος. Για το μένιο, θέλω να το βάψω λιγάκι το λιμπάρι μας και δείξεις. Τι κάνεις εδώ πέρα, σούπα, εκείνη τη γωνία δεν είναι. Εκεί τη γωνία, ρε, στο λάβο. Ο μένιος το δει όπως ακριβώς είναι. Ναι, παστίχημα. Ποτέ μην παστίχημα με μία αντένη, θα το χάσεις, μιλάω. Αι, χάσουμε η γλώσσα. Μετά από εσάς. Πού είναι η ζαργάνα μου, η καψούρα μου, πού είναι, το μωράκι μου, πού είναι, μανάρι, ποιος, τι, έλεγα. Σωριάστηκε, σου παρεμένιο με το μαλακό. Άντε βίβα, ρε. Βίβα, βίβα. Ρε Τόλι. Ναι, παρακαλώ. Ξέρεις γιατί είμαι τόσο μαλακός με τους μηνύτες μου? Γιατί έχετε μια ευαίσθητη ψυχή κρυμμένη μέσα σε αυτή τη στολή. Έβγε, ρε. Μπράβο, ρε. Γι' αυτό μ' αρέσεις. Γι' αυτό σ' αγαπάω, ρε. Γιατί με καταλαβαίνεις. Μπράβο, μπράβο. Κάνατε την τύχη σας. Γιατί εγώ τους άντρες μου τους αγαπάω για αυτό που είναι, κατάλαβες. Προσπαθώ να τους νιώσω μέσα από τη στολή. Και πολύ καλά κάνετε, κύριε αντιπασπιστά μου. Και εγώ στη θέση σας το ίδιο θα έκανα. Μέσα τη στολή κι εγώ. Νέα παιδιά τώρα εκείνα, παγιδευμένα μέσα σε φόρμες αγκάδια. Απελευθερώστε τους, κύριε αντιπασπιστά μου, απελευθερώστε τους. Στο χέρι σας είναι. Ναι. Ναι. Ρε Τόλι. Παρακαλώ. Ρε Τολάκι. Πείτε μου, ναι. Ρε Τόλι. Κολλάκι μου. Ναι, πείτε μου. Συγγνώμη, έτσι. Για ποιο πράγμα? Αυτό που θα σου πω μπορεί να σου φανεί περίεργο. Όχι, καλέ, πείτε μου εσείς αλίμονο, τίποτα με να μου φαίνεται περίεργο. Κοίτα να δεις. Εσύ είσαι άντρας τώρα και μπορεί να μην με καταλάβεις. Ναι, ότι είμαι, είμαι. Αλλά πείτε εσείς τι θέλετε και θα το βρούμε εμείς, μην... Ε, Τόλι, έχεις το τηλέφωνο του Γκλέτσου? Ποιος είναι? Εγώ είμαι, εγώ είμαι. Ποιος άλλος? Να είμαστε πάλι εδώ! Τι θα γίνει, ρε φίλε, πού θα πάει αυτό το βιολί? Εννοείς το γνωστό έγχορδο ή χρησιμοποιείς απλά την ιδιωματική έκφραση? Α, αρχίσαμε πάλι τα παλιά μας. Μας λείψανε. Γιατί μου τα κάνεις αυτά, ρε φίλε? Τα ποια? Αυτά. Ποια αυτά? Αυτά. Για ποια? Τα αυτά. Ποια είναι αυτά? Ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Ποια? Αυτά. Ποια, μωρέ. Γιατί με βασανίζεις? Σε βασανίζω πολύ. Γιατί? Γιατί τα ξέρω όλα. Όλα, πια όλα. Αν είναι κορίτσι, εγώ πάντως λέω να το βγάλουμε Μαρίνα. Τι? Αν πάλι είναι αγόρι, να το βγάλουμε Κωνσταντίνο. Τζούνιορ, αλλά Κωνσταντίνο. Εσύ τι λες?